Χαίρετε και πάλι, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα θαύματα της Ορθοδοξίας. Καταστάσεις υπέρλογες, πάνω από τη λογική του ανθρώπου, οι οποίες δεν μπορούν να συλληφθούν με τη διάνοια του ανθρώπου, αλλά με μια υπεραίσθηση, αυτό που λέμε με το πείρωμα της καρδιάς, ή αν θέλετε, με την ουράνια αίσθηση που δίνει ο Χριστός σε εκείνους οι οποίοι τον πιστεύουν. Γιατί οι άπιστοι δεν μπορούν να δουν θαύματα. Οι άπιστοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τις μεγάλες αλήθειες της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή τους φαίνεται σαν ένα πεζό βιβλίο, ένα μέσα βγαίνεται ένας θησαυρός γνώσεων, ανθρωπολογίας, ψυχολογίας, ψυχοθεραπευτικής, θεολογίας, ανθρωπολογίας και σχέσεως μεταξύ φυσιοκρατικού κόσμου και ανθρώπου. Θα πούμε μερικά λοιπόν από τα μεγάλα θαύματα της Ορθοδοξίας, τα οποία μπορεί κανείς να πει ότι είναι άπειρα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε εδώ πέρα για μερικά τα οποία είναι πιο χειροπιαστά και πιο κραυγαλαία, θα λέγαμε, για εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν, αλλά εντούτοις προκλητικά για αυτούς να τα ψηλαφίσουν, να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να δουν αν πραγματικά τα πράγματα είναι έτσι ή διαφορετικά. Γι' αυτό επιλέξαμε ορισμένα από αυτά τα μεγάλα θαύματα της Ορθοδοξίας, όπως παραδείγματος χάρη το θαύμα του Αγίου Φωτός, όπως είναι το διαρκές θαύμα του Αγιασμού, ο αγιασμός που δεν παραμένει αναλύοντος και σε ένα σφραγισμένο δοχείο και δεν χαλάει σε ένα μπουκάλι. Τα άσυπτα σώματα των Αγίων. Η μυροβλησία των λειψάνων των Αγίων, που είναι φανερή σε πάρα πολύ κόσμο και έτσι είναι ένα αντικειμενικό κριτήριο. Τα θαύματα που τελούν όλοι οι Άγιοι της Ορθοδοξίας, η Παναγία και ο Κύριος. Και ένα από τα τοπικά θαύματα που γίνεται, επιλέξαμε ένα, από αυτά τα θαύματα που γίνονται κάθε χρόνο, τα φυλάκια της Παναγίας που βγαίνουν στην Κεφαλονιά. Η Αγία Κοινωνία είναι επίσης ένα θαύμα θαυμάτων, θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Όπως είπαμε, πολλά είναι τα θαύματα των Αγίων, αλλά υπάρχει ένα θαύμα ακόμη, που αυτό είναι ένα θαύμα το οποίο το βλέπουν ίσως μόνο λίγοι, γι' αυτό και θεωρείται μια εμπειρία των Αγίων αυτό, είναι το θαβόριο φως που κυκλώνει εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε μια εκστατική κατάσταση θαβορίου φωτός. Είναι ένα φως υπερκόσμιο, μοιάζει με το Άγιο Φως που βγαίνει στα Ιεροσόλυμα, είναι ακριβώς αυτό το φως που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο που είδαν οι μαθητές μαζί με τον Χριστό, ή μάλλον είδαν τον Χριστό να περιβάλλεται από αυτό το καταβγαστικότατο φως και τυφλώθησαν, λέει, και έπεσαν έτσι κάπως στο έδαφος. Είναι το θαβόριο φως, αυτό που έγινε ολόκληρη ιστορία με τον Άγιο Παλαμά, Γρηγόριο Παλαμά της Θεσσαλονίκης και τον Καλαβρό, ο οποίος ήρθε από τη Σικελία και από την Καλαβρία για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, λέει, που λένε οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Βέβαια, η τύχη από το Φερουϊκό Διάλογο, ο οποίος ήταν εκεί, αποκαλύπτεται πόσο πλάνη υπάρχει στους παπικούς, ας πούμε, έτσι, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμία σχέση με το φως του Θεού. Κι όμως εδώ έχουμε σχέση με το θαβόριο φως που είναι το φως του Θεότητος, όπως ο Κύριος αποκάλυψε εκεί στην μεταμόρφωση ανάμεσα στους δύο προφήτες, τον Ηλία και τον Μωυσή. Και ας αρχίσουμε το Άγιο Φως. Κάθε χρόνο λοιπόν, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, βγαίνει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού. Το λαμβάνει μόνο ο Ορθόδοξος ιερέας, αρχιερέας, Πατριάρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, ο εκάστοτε το λαμβάνει το Σάββατο το πρωί, μπαίνοντας στον Πανάγιο Τάφο με σβηστές λαμπάδες, με μια συστάδα 33 κεριών
Και βγαίνοντας έξω μετά την προσευχή, μετά την καθιερωμένη προσευχή αυτή, την οποία διαβάζει μάλιστα από μία, από ένα βιβλίο, βλέπουμε το φως να μεταφέρεται από τον Πατριάρχη έξω στους άλλους πιστούς. Το παίρνει ο Αρμένιος Επίσκοπος, το παίρνουν και οι παπικοί, ή μάλλον κάνουν ένα άλλο είδος οι παπικοί μια άλλη στιγμή, αλλά το μεταφέρουν αυτό το φως στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αμερική, την Αυστραλία και όπου γης, όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι, παίρνουν από αυτό το Άγιο Φως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Και μάλιστα υπάρχει ένα αεροπλάνο το οποίο το μεταφέρει με τιμές, λέει, αρχηγού κράτους. Έτσι είναι το πρωτόκολλο. Είναι ένα διαρκές θαύμα, αγαπητοί φίλοι, αυτό που έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές. Έχουμε μέσα στο ίντερνετ, μέσα στο site και μέσα στο, ναι, μέσα στο Google και YouTube υπάρχουν. Βασίλειος Ατζακλής, ένα site δικό μου με δύο παραλλαγές. Καθώς επίσης υπάρχει και το Μέγας Φίλιππος, το οποίο μπορείτε να το δείτε, το Μπας Ατζακλής, Μέγας Φίλιππος και άλλα πολλά site τα οποία μπορεί να δείτε εκεί πέρα, να μιλούν Άγιοι άνθρωποι από το Άγιον Όρος και πατέρες της Εκκλησίας για το Άγιον Φως, το οποίο είναι από αρχαιοτάτων χρόνων που βγαίνει εκεί κάθε χρόνο και από αυτό παίρνουμε και φέρνουμε στην Ελλάδα, διότι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου από αυτό το φως ανάβουν τις λαμπάδες μας την ώρα της Αναστάσεως. Ας μείνουμε όμως εκεί στο πρώτο και να δούμε το δεύτερο μεγάλο θαύμα, το οποίο είναι ένα διαρκές θαύμα, όπως είναι και αυτό το χρονικά διαρκές θαύμα του Αγίου Φωτός, είναι ο αγιασμός. Το θαύμα του αγιασμού. Τι εννοούμε όταν λέμε θαύμα του αγιασμού? Όλοι ξέρετε ότι στις 6 του μηνός Ιανουαρίου γίνεται ο αγιασμός των υδάτων. Είναι η στιγμή της γεννήσεως, μάλλον της παλιά γινόταν μαζί με τη γέννηση του Χριστού, τώρα διαχωρίστηκε, είναι η ημέρα της βαπτίσεως του Χριστού και αγιασμός των υδάτων. Αυτό είναι ένα πανθομολογούμενο θαύμα, το ότι ο αγιασμός αυτός εκείνης της ημέρας, αλλά και των άλλων μηνών που γίνεται στην πρώτη του μηνός, κάθε πρώτη του μηνός αγιασμός στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, και τότε ακόμα, ο αγιασμός αυτός δεν χαλάει. Κλείνεται, πωματίζεται σε ένα μπουκάλι και παραμένει άσυπτος επί χρόνια. Δεν χωράει λογική εξήγηση σε αυτό το θαύμα, διότι ούτε τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται, δηλαδή ο βασιλικός που βουτιέται μέσα στον αγιασμό και ο σταυρός που μπαίνει μέσα στον αγιασμό, μέσα στο νερό της κολυμπήτρας, μικρής αυτής κολυμπήτρας για να γίνει ο αγιασμός, δεν είναι αρκετά, όχι ο σταυρός, αλλά περισσότερο για το βασιλικό μιλάμε, να δημιουργήσει μια ασυψία στο υγρό αυτό. Πάρτε ένα βασιλικό και βάλτε το στο νερό, σε οποιοδήποτε νερό, δεν θα μείνει το νερό άσυπτο. Είναι φανερό ότι αγιάζεται το νερό αυτό με τρόπο θαυματουργό από το Θεό, τον ίδιο το Θεό. Έτσι γι' αυτό ο αγιασμός παραμένει αναλύωτος και είναι ένα θαύμα όπου μπορεί κανείς να το αντιληφθεί. Εάν κρατήσει αυτόν τον αγιασμό στο σπίτι του, θα δει ότι μένει για χρόνια, 5, 10, 20 χρόνια και 100 χρόνια έχουν βρει αγιασμό και περισσότερα από 100 χρόνια που δεν χαλάει, αλλά παραμένει αναλύωτο το νερό αυτό, ενώ κάθε άλλο νερό της βρύσης κάτι παθαίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το διαρκές θαύμα του αγιασμού. Είναι γνωστό σε πολλούς Ορθοδόξους αυτό το θαύμα, δεν είναι άγνωστο θαύμα. Γι' αυτό και κάθε Ορθόδοξο στο σπίτι του φυλάει αγιασμό για πολλές πενταετίες, δεκαετίες και βλέπει ότι ο αγιασμός αυτός είναι πεντακάθαρος μέσα στο γυαλί. Ένα τρίτο θαύμα, τα λέμε γρήγορα για να μας πάρει στην εκπομπή να τα πούμε και τα 10-12, ένα τρίτο θαύμα είναι ότι τα σώματα μερικών Αγίων μένουν άσυπτα και αναλύωτα διαμέσου των αιώνων. Υπάρχουν Άγιοι που μένουν τα οστά τους, όπως ξέρουμε. Μόνο τα οστά τους. Υπάρχουν όμως και Άγιοι οι οποίοι δεν φτάνουν σε ένα βαθμό απεισχνάσεως του σώματός τους, θα λέγαμε, αφυλατώσεως μάλλον του σώματός τους, αλλά μετά παραμένει διαρκές αναλύωτο, δίχως να μεσολαβήσει
παραμικρή ενέργεια εκ μέρους των ανθρώπων. Δηλαδή, ενώ τα σώματα αυτά είναι θαμμένα, μετά από μερικά χρόνια, όταν ξεθάβονται, βλέπουμε ότι τα σώματα αυτά είναι σε μια κατάσταση σταθερή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ευωδιάζουν τα περισσότερα και κάνουν και θαύματα. Οστάρια, μικρά διαμάχια από το σώμα των Αγίων, δάχτυλα και κομματάκια από την κάρα των Αγίων, πολλών Αγίων που έχουμε στην Ορθοδοξία, κάνουν θαύματα. Ένα άλλο θαύμα είναι τα τελείως αναλύωτα σώματα Αγίων, όπως είναι άσυπτα και αναλύωτα διαμέσου των αιώνων, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Εφραίμ και πολλοί άλλοι Άγιοι, οι οποίοι διατηρούνται άσυπτοι, δηλαδή τα σώματά τους. Ειδικά ο Άγιος Σπυρίδων λένε ότι όταν τον βγάζουν και έξω στην περιφορά που γίνεται κατά την εορτή του, το σώμα του μάλιστα, τα μέλη του σώματός του είναι κινητά, όχι ξύλινα και αγγυλωμένα όπως θα ήταν σε ένα οποιοδήποτε άλλο σώμα ανθρώπου που έχει διαφθειρηθεί για 15-17 αιώνες, πώς είναι από το 300 τόσο μετά Χριστόν, 17 αιώνες, 1700 χρόνια. Είναι πρωτάκουστα πράγματα αυτά για 1800 χρόνια ένα σώμα Αγίου να μένει έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Και είναι και άλλα σώματα Αγίων, δεν μπορούμε τώρα να τα αναφέρουμε όλα, αναφέρουμε δειγματοληπτικά μερικά. Από Αγίους οι οποίοι φαίνονται ολόσωμοι και αναλύωτοι μέσα στο διάβα των αιώνων. Αυτό είναι ένα διαρκές θαύμα. Δεν έχει καμιά σχέση με την ταρίχευση, όπως λένε μερικοί, διότι πολλά από τα σώματα αυτά, όπως λέμε, κλειδώσεις τους κινούνται. Έτσι. Έχουμε παραδείγματα από τον Άγιο Σπυρίδωνα που λένε ότι πραγματικά το σώμα του είναι σαν ζωντανό. Αυτά βέβαια είναι θαύματα του Θεού, στα οποία ο Άγιος και η ερμηνεία του μυαλού μας δεν είναι δυνατόν να μπει, διότι το θαύμα δεν ερμηνεύεται λογικά. Επίσης ένα θαύμα που εξουσίζει να το αναφέρει κανείς είναι η μυροβλησία των Αγίων Λείψανων. Πολλά από αυτά τα λείψανα, αγαπητοί φίλοι, έχουν μια υπερκόσμια, το τονίζω αυτό, αίσθηση ευωδίας. Αλλά θα λέγαμε πως όποιος μυρίσει αυτή την ευωδία, αμέσως αυτομάτως το σύστημά του, ο εγκέφαλός του, τα νεύρα του, οτιδήποτε θέλετε, το ιθμοειδές πέταλο ας πούμε που υπάρχει στην κορυφή και στη ρίζα της μύτης που επικοινωνεί ή είναι σε αυτές τις μύτης, επικοινωνούν με τον εγκέφαλο, μας δίνει μια πληροφορία καταπληκτική. Το ότι αυτό το άρωμα δεν έχει ξαναμυριστεί από τη μύτη μας ποτέ. Αμέσως δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτό το άρωμα δεν είναι αυτού του κόσμου. Δηλαδή δεν μοιάζει με τα αρώματα που έχουμε μυρίσει στη ζωή μας. Όπως είναι ο δυόσμος, η ματζουράνα, το τριαντάφυλλο, το γαρίφαλο, όλα τα αρωματικά φυτά κλπ. Που έχουμε, μπορεί να έχουμε έρθει σε επαφή στο διάστημα της ζωής μας και να έχουμε μυρίσει. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το άρωμα. Βγαίνει δηλαδή με έναν τρόπο τέτοιο που δεν το αντιλαμβάνεται κανείς και δεν μπορεί να το μυρίσουν πάντοτε όλοι μαζί. Υπάρχει περίπτωση να μυρίσουν από μια παρέα 10 ατόμων ή 5 ή 4 ή 3, ακόμα και ένας μόνο. Δεν συμβαίνει να το μυρίσουν αυτό το θαύμα όλοι συγχρόνως. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι κάτι το χειροπιαστό, κάτι το γήινο, δεν είναι κάτι που είναι μόρια στον αέρα και μπορεί κανείς να τα μυρίσει έτσι, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται καθαρά ότι έχει μια σχέση πνευματική με την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Ίσως είναι και αναλόγως της πίστεως, είναι και η ένταση της ευωδίας. Διότι μου συνέβη μία φορά και ρώτησα το περιβάλλον μου και ο ένας μου είπε ότι κάτι μυρίζει και ο άλλος μου είπε όχι καυσαέρια. Μύριζε καυσαέρια. Ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή μύρισα κάτι υπερκόσμιο σε ένα προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο κάποτε που πήγαμε, τρεις αδελφοί. Ο ένας ήταν τελείως αμέτωχος και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μυρίζει εδώ. Ο δεύτερος είπε ελάχιστα και εγώ είχα την αίσθηση αυτής της υπερκόσμιας ευωδίας. Και δεν είναι μόνο δικιά μου εμπειρία αυτό, είναι εμπειρία και πολλών άλλων ανθρώπων, έτσι. Δεν θα καθόμαστε να λέμε κάθε φορά τις δικές μας εμπειρίες. Αναφέρω μία όμως, διότι έχω προσωπική μαρτυρία πάνω σε αυτό, έτσι. Υπάρχει μια προσωπική μαρτυρία και την αναφέρω με θάρρος και αλήθεια γιατί την έζησα και πρέπει να την πω.
Αυτή λοιπόν η μυροβλησία των λειψάνων των Αγίων που βγάζουν μια ευωδία σπάνια και υπερκόσμια είναι φανερή και επιβεβαιωμένη από εκατομμύρια ανθρώπους. Ίσως και εσείς τώρα που σας μιλώ εγώ να έχετε μια ανάλογη τέτοια εμπειρία μυροβλησίας. Εκεί που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η μυροβλησία είναι στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης. Εκεί η μυροβλησία είναι κάτι το οποίο, όπως λέμε, σπάει τις μύτες. Και δεν υπάρχει σχεδόν κανένας άνθρωπος χριστιανός που να μπήκε εκεί και να μην κατάλαβε αυτή την ευωδία που βγάζει το λείψανο του Αγίου. Έτσι λοιπόν, ένα θαύμα είναι και αυτό, η ευωδία που δίνει ο Θεός, αοράτος, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν λείψανα Αγίων, και σε απρόοπτο χρόνο, ας πούμε την ώρα της προσευχής. Εκεί που δεν υπάρχει τίποτα, κανένα στοιχείο, ούτε εικόνες που να μυροβλίζουν, ούτε οστά Αγίων, ξαφνικά ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από ένα είδος υπερκόσμιας ευωδίας, μια οσμή την οποία ίσως να μην έχει ξαναμυρίσει ποτέ στη ζωή του. Γι' αυτό λέω ότι επειδή είναι πρωτότυπη αυτή η αίσθηση της οσμής, δεν συγκρίνεται με κάποια του παρελθόντος, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Γιατί ξέρετε ότι εμείς έχουμε μια, θα έλεγα, μια οσφυρητική μνήμη. Και μάλιστα αυτή η μνήμη συνοδεύεται και από γεγονότα που έχουν συμβεί, όπως με τη μουσική, με τον ήχο, έχουμε μια αλληλουχία ήχου και γεγονότος του παρελθόντος, έτσι έχουμε και αλληλουχία οσφρήσεως και γεγονότων του παρελθόντος. Ας πούμε, μυρίζουμε ένα άρωμα και αμέσως θυμόμαστε αυτό το άρωμα το είχαμε μυρίσει πριν 30 χρόνια, 20 χρόνια, 10 χρόνια, σε μια δεδομένη κατάσταση της ζωής μας, από κάποιο άλλο άτομο το οποίο φορούσε το ίδιο άρωμα. Και γίνεται μια σύγκριση και αμέσως μέσα μας γίνονται οι συνειρμοί στο περιβάλλον εκείνο κλπ. Α, λέμε, ξέρω εγώ, αυτό το φοράει και η μητέρα μου πριν από 20 χρόνια. Είμαι ένα άρωμα το οποίο μυρίζουμε τώρα από μια περαστική κοπέλα ή από κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος μας χαιρετάει και μένει κάτι στο χέρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά υπάρχει κάτι που συνδέει αυτό το γήινο άρωμα με καταστάσεις της μνήμης. Εδώ όμως δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο, αγαπητοί φίλοι, διότι δεν υπάρχει καμία κατάσταση μνήμης στα υπερβατικά αυτά αρώματα, τα όρατα, τις ευωδίες δηλαδή που δίνει ο Θεός στους πιστεύοντας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται κάτι το υπερκόσμιο. Γι' αυτό το κάνει ο Θεός έτσι για να τονιστεί ακριβώς στον άνθρωπο ότι αυτό το πράγμα δεν το έχει ξαναμυρίσει, δεν έχει ξαναέρθει σε ίδια παράλληλη στιγμή στη ζωή του, τόσο ώστε να θυμάται κάτι ανάλογο. Και ενώ, όπως λέμε, οι οσμές των φαγητών μας φέρνουν στο μυαλό κάτι γνώριμο από το παρελθόν, ή εκείνα τα οποία είχαμε κάποτε φάει ή μυρίσει και κάνουμε σύγκριση του φαγητού αυτού με ένα άλλο φαγητό που είχαμε φάει ανάλογα κάποια άλλη περίοδο της ζωής μας, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η βεβαιωμένη έτσι από τη μνήμη αλληλουχία των γεγονότων, ούτε η επανάληψη αυτή που αισθάνεται ο εγκέφαλος και οι αισθήσεις και η μνήμη. Εδώ έχουμε κάτι το καινούργιο, μια τομή δηλαδή στα εγκόσμια πράγματα, και γι' αυτό αυτά τα αρώματα που υπάρχουν από τους Αγίους, από τις εικόνες, από οτιδήποτε έτσι που έχει μια σχέση με τη θρησκεία, με τη θεολογία κλπ, δεν έχει καμιά σχέση με γήινη πραγματικότητα. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένας προσωπικά, νομίζω. Δεν είναι μόνο εμπειρία δική μου, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων. Ότι αυτά τα αρώματα, ας πούμε, δεν έχουν γήινη διάσταση. Έτσι μας δίνει ο Θεός και μια τέτοια μυροβλησία σε απρόοπτο χρόνο. Μπορεί κανείς εκεί που διαβάζει ένα βιβλίο, ιδίως το Ευαγγέλιο, συμβαίνει πολλές φορές, να έχουμε μια μυροβλησία. Να έχουμε αοράτος, δηλαδή, μια διάχυση ενός αρώματος στην ατμόσφαιρα γύρω μας, δίχως αυτό να είναι γήινο, αλλά υπερκόσμιο και σε έναν απρόοπτο χρόνο που δεν μπορούμε να το επαναλάβουμε εμείς, δεν είναι στο χέρι μας δηλαδή να ξαναμυρίσουμε αυτό το άρωμα που υπάρχει εκείνη τη στιγμή ή κατά την ώρα της προσευχής. Πολλοί άνθρωποι, θα ξέρετε ότι η ώρα της προσευχής είναι μια κρίσιμη ώρα για όλους τους ανθρώπους, όπου μπορεί εκεί πέρα
ο Θεός να δώσει κάποιες οδηγίες στον άνθρωπο την ώρα της προσευχής. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα οράματα που έχουν δει οι Άγιοι ήταν ώρα προσευχής, συγκεντρώσεως δηλαδή προς το Θείο του ανθρώπου, του ανθρώπινου νου προς το Θείο. Και είναι φυσικό αυτό, διότι εκείνη την ώρα έχουμε μια επικοινωνία με το Θείο, έτσι. Έχουμε επικοινωνία με το Θεό την ώρα της προσευχής, να μην το ξεχνάμε αυτό και να μην ξεχνιόμαστε στην προσευχή και νομίζουμε ότι είναι ένα τυπικό φαινόμενο. Πρέπει να είναι ένα ενεργητικό, μια σκάλα επαφής του ανθρώπου με το Θεό. Ή αν θέλετε, μια όραση του αορά του Θεού, όσο και αν φαίνεται οξύμορο, δεν είναι φανταστικό, ούτε πρέπει με τη φαντασία μας να προσπαθούμε να συλλάβουμε τη θεότητα. Άλλωστε έχουμε τον Χριστό και τους Αγίους που μπορούμε να τους δούμε οφθαλμοφανώς από τις εικόνες τους, διότι όπως λένε ο Χριστός μοιάζει πάρα πολύ με την εικονογράφηση που κάνουν στο Άγιον Όρος που έχουν εικονογραφήσει τον Κύριο. Πάρα πολλοί ασκητές και Άγιοι σε άλλα μέρη της γης έχουν δει αυτή την εικόνα του Κυρίου και μπορούν να το βεβαιώσουν ότι πραγματικά ο Κύριος είναι έτσι όπως τον συνοτίζουν οι πολύ μεγάλοι αγιογράφοι της Ορθοδοξίας. Έδωσε δηλαδή ο Θεός το τάλαντο, το δώρο αυτό σε μερικούς ανθρώπους να μπορούν να, ο Χριστός, να μπορούν να σχηματίζουν το πρόσωπό του. Έτσι ο Χριστός μοιάζει πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε, με μια χωρίστρα στη μέση, καστανός και με πρόσωπο πράο, με γέννη όχι πυκνό κλπ. Όπως ακριβώς τον παρουσιάζει η Ορθοδοξία, ο Πανσέλινος, ο Κρίς και μερικοί άλλοι μεγάλοι θεολόγοι και εικονογράφοι της Εκκλησίας. Αλλά ας αφήσουμε τώρα την εικονογραφία και πώς βεβαιώνεται από το Άγιο Πνεύμα ότι πραγματικά οι μορφές των Αγίων που αποτυπώνονται μοιάζουν με τους πραγματικούς Αγίους και τα χαρακτηριστικά τα οποία δίνει κάθε αγιογράφος, αλλά με την έννοια του Αγίου Αγιογράφου, έτσι του Αγιογράφου που προσεύχεται την ώρα που κάνει την εικόνα και είναι ανεβασμένος πνευματικά. Αυτοί άλλωστε έχουν δώσει τα πρωτότυπα, τα πρότυπα ας πούμε, που επάνω σε αυτά τα πατρών ζωγραφίζουν οι επόμενοι ζωγράφοι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ότι μοιάζουν με τα αντικείμενα, με τα ονόματα των Αγίων, του πραγματικού πρόσωπου των Αγίων, το οποίο υπάρχει στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Βέβαια υπάρχουν και παραλλαγές όπως ξέρουμε, αλλά το κυρίως θέμα βρίσκεται. Μιλήσαμε λοιπόν για την ευωδία αυτή, την απρόοπτη, σε απρόοπτο χρόνο και ώρα προσευχής, όπως και για τα οράματα τα οποία εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά οι Άγιοι όμως μας βεβαιώνουν ότι βλέπουν οράσεις. Τι θα πει όρασεις? Αυτό που είδε, ας πούμε, λόγω χάρη, ο Δαβίδ όταν η ώρα που έγραφε τον 22ο ψαλμό. Αυτό είναι μια όραση του Χριστού στο Σταυρό. Επίσης, η όραση που είδε ο Δανιήλ αντί για τον Ναβουχοδονόσορα για να του εξηγήσει το όνειρό του. Εκείνο το τεράστιο άγαλμα το είδε και ο ίδιος ο Δανιήλ. Επίσης, την όραση που είδε ο Δανιήλ όταν είδε δύο ζώα να συγκρούονται, ένας τράγος μονοκέρατος και ένας κρυός δικέρατος, και όπως το εξήγησε ο Αρχάγγελος που έλαβε εντολή από το Θεό, ο θαλμοφανός μπροστά του, έτσι, γιατί το όραμα είναι κάτι που διαδραματίζεται μπροστά στον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγεται όραμα. Το βλέπει μόνο αυτός, αλλά διαδραματίζεται, συγγνώμη, μέσα μπροστά στα μάτια του, στην όρασή του, την πνευματική του όραση. Όπως και το όραμα της Αποκαλύψεως που είδε ο Άγιος Γιάννης, αλλά ακόμα και μπορούμε να πούμε και το όραμα που είδε στη Δαμασκό ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είδε ένα φως να τον τυφλώνει και ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή βροντώδης και δυνατή από τον ουρανό και του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Ήταν ένα όραμα προσωπικό για τον Παύλο. Γιατί άλλοι λέει, όταν τους ρώτησε ο Παύλος αργότερα που συνήρθε, μετά από τρεις μέρες που έμεινε μόνος του σε ένα δωμάτιο προσευχόμενος και με λέπια στα μάτια, άσιτος και δίχως να πιει και να φάει τίποτα τρεις ημέρες, κατόπιν όταν συνήρθε τους είπε ότι εσείς ακούσατε, λέει, αυτό που άκουσα εγώ, και του είπαν όχι. Εμείς ακούσαμε, οι σύντροφοί του δηλαδή, εμείς ακούσαμε μια βροντί, λέει, εκείνη την ώρα. Δεν ξεχώρισαν δηλαδή αυτό που ξεχώρισε ο Παύλος στα αυτιά του, το «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» και είναι σκληρό εις κέντρα λακτίζειν που του είπε ο Χριστός, ή
Πήγαινε τώρα και θα σου πω, πήγαινε στη Δαμασκό και θα σου πω τι θα πράξεις στο μέλλον, τι θα κάνεις. Αυτά τα άκουσε μόνο ιδιωτικά ο Παύλος, γιατί το όραμα ήταν ειδικά για τον Παύλο. Όμως όλοι είδανε, λέει, μια φοβερή αστραπή στον ουρανό, μεσημεριάτικη αστραπή, η οποία τους κούρασε πολύ τα μάτια. Τον Παύλο όμως τον ετύφλωσε. Το όραμα αυτό έπρεπε να γίνει αφορμή να τυφλωθεί για τρεις μέρες ο Παύλος, να καταλάβει τι είδε, να το εννοήσει καλά, να το εμπεδώσει, όπως λέμε, έτσι. Δεν είναι μια τιμωρία από το Θεό αυτό, αλλά είναι μια αλλαγή πορείας που κάνει στον άνθρωπο ο Θεός. Είναι ένας τρόπος για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστός. Για τον Παύλο βρήκε αυτόν τον τρόπο ο Θεός, έδωσε αυτή την λύση δηλαδή, για άλλους έχει δώσει άλλες λύσεις. Ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου, έμεινε για 9 μήνες κοφός και άλαλος, διότι αμφισβήτησε το θαύμα που του είπε ο Γαβριήλ, ο οποίος του είπε: «Εγώ δεν είμαι ένας κοινός άνθρωπος που ήρθα εδώ και σου μιλάω, αλλά είμαι κοντά στο θρόνο του Θεού». Λοιπόν, για την απιστία που δείχνεις τώρα και δεν πιστεύεις ότι η γυναίκα σου θα γεννήσει, επειδή ήταν μεγάλη η γυναίκα, ήταν 70 χρονών περίπου, επειδή δεν πιστεύεις ότι θα γεννήσει η γυναίκα σου, γι' αυτό το λόγο θα μείνει κοφός και άλλαλος μέχρι τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί και θα το ονομάσετε και Ιωάννη. Αυτό τις πληροφορίες του έδωσε και πράγματι ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου, έτσι, ο Ιωακήμ, ο πατήρ, πάπας ήταν δηλαδή ο Ιωακήμ, έμεινε άναυδος από αυτό που άκουσε, αλλά και δεν μπορούσε έξω να τους εξηγήσει τι είδε. Αλλά τους έγραψε σε μια πλάκα, λέει, τα συμβάντα που του συνέβησαν μέσα στο ναό την ώρα που προσευχότανε για να γεννήσει, όχι για να γεννήσει, την ώρα που έκανε τις ιεροπραξίες μέσα στο ναό. Και όταν γέννησε η γυναίκα του, αυτομάτως εμίλησε. Ήταν και αυτό ένα θαύμα περίεργο που συνέβη και το έχουμε και στην Καινή Διαθήκη, μας το εξηγούν οι Ευαγγελιστές. Αλλά εμείς είμαστε στα μόνιμα θαύματα λοιπόν και επειδή έχουμε ακόμα 5 λεπτά θα μιλήσουμε για το θαύμα εκείνο που εκτός από τα πάμπολα θαύματα που κάνουν και τις θεραπείες που κάνουν οι Άγιοι, κάνουν και θεραπείες όχι αυτές τις μικρές θεραπείες που λέμε εμείς, δηλαδή μας διώχνουν ένα πονό κέφαλο, μια ημικρανία, μια στενοχώρια το στομάχι, ένα πόνο από το πόδι που χτυπήσαμε, το χέρι, το μάτι, το αυτί κλπ. Το δόντι. Δεν είναι τόσο εύκολες και ελαφρές αυτές τις θεραπείες. Κάνουν οι Άγιοι θεραπείες ανιά των νοσημάτων. Ανιά το νόσημα, όπως ξέρουμε, είναι ο καρκίνος. Πάμπολοι άνθρωποι έχουν απαλλαχθεί από τον καρκίνο, από προσευχές, οι δικές τους ή των δικών του ή αγίων ανθρώπων που έδωσαν τα ονόματά τους, είδαν στον ύπνο τους κατόναρ, όπως λέει και ο προφήτης, τους Αγίους οι οποίοι τους εθεράπευσαν, όπως έχουμε τη μαρτυρία ενός πατέρα της Εκκλησίας μας, ότι είδε προσωπικά τους Αγίους Κοσμό και Δανιανό, τους Αγίους Αναργύρους, να του φτιάχνουν το πόδι. Είχε σπάσει το πόδι στο μυρό σε δύο κομμάτια. Και τον είχαν στο Άγιον Όρος και ούρλιαζε από τους πόνους, ήταν δόκιμος μοναχός, μικρός στην ηλικία, 23-24 χρονών, και έπεσε από μια σικιά και έσπασε στα δύο το μυρό του. Είναι σοβαρό κάταγμα αυτό. Σήμερα οι επιστήμοι βάζουν και βίδες, ελάσματα, σιδερένια, κράματα σιδήρου, αλουμινίου και σιδήρου, τα οποία νικελίου και λοιπά κράματα, με βίδες τα οποία στερεώνουν, γιατί αυτό το οστούν, όπως το μοιραίο όπως ξέρουμε, εάν είναι η κεφαλή του μοιραίου, οπωσδήποτε χρειάζεται μια επέμβαση. Προφανώς δεν ήταν η κεφαλή του μοιραίου, αλλά ήταν το μοιραίο, το ίδιο το μοιραίο του οστού, που είναι λίγο πιο ελαφρό, αλλά και αυτό δεν γίνεται εύκολα καλά, εάν δεν γίνει χειρουργική αποκατάσταση. Τέλος πάντων, είδε τους ανθρώπους αυτούς να μπαίνουν μέσα στο σπίτι του, στο σπίτι το βράδυ, όταν τον είχαν αφήσει, κάτι του είχαν δώσει για να κοιμηθεί. Αυτός όμως δεν μπορούσε να κοιμηθεί από τους πόνους και προσευχόταν συνεχώς. Είδε λοιπόν τους Αγίους Αναργύρους να μιλάνε μεταξύ τους και να λένε τι είδους εγχείρηση πρέπει να του κάνουν. Του ανοίξανε το πόδι, δεν είδε πώς και τι, αλλά ένιωσε ξαφνικά το πόδι του μετά όταν έφυγαν. Και κατάλαβε, ρώτησε μάλλον ποιοι είσαστε και του είπανε, είμαστε οι Άγιοι Ανάργυροι. Αυτά έγιναν μέσα σε 5-10 λεπτά. Την ώρα που λαγοκοιμόταν ο άνθρωπος, από τους πόνους δεν μπορούσε να κοιμηθεί,
Μεταξύ ύπνου και ξύπνου δηλαδή έγινε αυτό το πράγμα. Και όταν φώναξε, ελάτε ξέρω εγώ και λοιπά, και ήρθαν το πρωί διάφοροι μοναχοί να τον επισκεφτούν, να δούνε την εξέλιξή του και πώς είναι το πόδι του, που το είχαν πρόχειρα δέσει με ένα καλάμι, κάτι καλάμι εκεί, αυτός άρχισε να χορεύει. Έκανε πίδους ένα μέτρο στον αέρα. Και λένε, μα τι έγινε, πώς είναι δυνατόν, το πόδι ήταν σε δύο κομμάτια, πήγαινε από εδώ και από εκεί, σαν μαρουλόφιλο κυλιόταν το πόδι σου εχθές. Σήμερα πώς είναι δεμένο το πόδι σου. Έγινε λοιπόν επέμβαση από τους Αγίους και είναι ένα θαύμα το οποίο διηγεί το ίδιος και είναι γραμμένο και σε ένα βιβλίο, πρόσφατο βιβλίο το οποίο μπορεί κανείς να το βρει. Θα πούμε και το όνομα του βιβλίου αργότερα, εάν το θυμηθούμε. Οι δύο Άγιοι της Ορθοδοξίας έκαναν το θαύμα μπροστά στα έκπληκτα μάτια του θύματος, του πονεμένου ανθρώπου. Αλλά μερικές φορές θαύματα γίνονται και δίχως να το αντιληφθεί ο ασθενής. Ένα άλλο θαύμα που μου διηγήθηκε τελευταία κάποιος αδερφός χριστιανός είναι αυτό της Αγίας Ειρήνης, η οποία βρέθηκε σε μια ενηχείρηση στην Αμερική ξαφνικά και βοήθησε στην ενηχείρηση τους δύο χειρουργούς τους Αμερικανούς και φαινόταν εξωτερικά ότι ήταν μια γυναίκα σοφή, έτσι, τιμένη με την ιατρική της φόρμα, ρόμπα, ποδιά, και τους καθοδηγούσε κατά κάποιο τρόπο στην εγχείρηση, ενώ αυτοί είχαν μείνει έκθαμβοι πώς βρέθηκε μες στο χειρουργείο αφενός και τους είπε ότι είμαι η Ειρήνη Εξάνδρου. Αυτοί δεν κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και τους εξήγησε περισσότερο ότι παρακάλεσαν οι γονείς να παρευρεθεί εκεί αυτή. Όταν τελείωσε η ενηχείρηση και ρώτησαν οι γιατροί, γιατί δεν μας το είπατε προηγουμένως ότι είχατε μια θαυμάσια επιστήμονα από την Ελλάδα να σας συνοδεύει, αυτοί είπαν ότι δεν είχαμε καμία εμείς επίσημη γυναίκα από την Ελλάδα να μας συνοδεύει. Και τότε αυτοί κατάλαβαν, είδαν την υπογραφή Εξάνδρου και κατάλαβαν ότι είναι από την Άνδρο. Και το θαύμα αυτό έγινε διότι πραγματικά οι γονείς είχαν πάει στην Άνδρο και είχαν παρακαλέσει την Αγία να τους βοηθήσει. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε και αυτή η επιθυμία των γονέων να βοηθήσει την εγχείρηση του παιδιού και η εγχείρηση είχε αίσιο τέλος, ενώ ήταν μια πολύ δύσκολη επέμβαση και αναγκάστηκαν να πάνε στο εξωτερικό για να γίνει, ενώ η επέμβαση επέτυχε, ο καρκίνος θεραπεύτηκε και έχουμε και άλλα παραδείγματα ανιάτων νόσων, όπως είναι. Έχω ενός συγγενούς μου παράδειγμα, ο οποίος θεραπεύτηκε από σκλήρυση κατά πλάκας. Έχουμε αρρώστιες που σήμερα είναι σχεδόν ελάχιστα οι άσημες και ανίατες στο παρελθόν, οι οποίες έχουν θεραπευτεί δια θαυμάτων. Μόνο η Ορθόδοξη πίστη λοιπόν γεννάει Αγίους, Οσίους και Μάρτυρες σε όλους τους αιώνες, πράγμα που δεικνύει τη θέωση του ανθρώπου, όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στο παρόν σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεώνονται και όταν βρίσκονται εν ζωή, όπως ήταν οι Άγιοι του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο Γέροντας Πορφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος κλπ. Ήταν εν ζωή Άγιοι. Βέβαια η Εκκλησία αφήνει πάντοτε μια απόσταση ασφαλείας από τα πρόσφατα γεγονότα για να ξεκαθαριστούν τα πράγματα ιστορικά κατά κάποιο τρόπο και δεν αγιοποιεί αμέσως τους ανθρώπους, είδατε. Τον Άγιο Νεκτάριο το 55 νομίζω, 53-55 κάπου εκεί, ενώ είχε αποδημήσει προς Κύριον το 24-22, όχι 21, το 21, το 1921. Μετά από 30-35 χρόνια έγινε η αγιοποίησή του. Το ίδιο έγινε και με τον πατέρα Νικόλαο Πλανά, το ίδιο θα γίνει και με τον πατέρα Πορφύριο και Παΐσιο και Ιάκωβο, που πραγματικά πολλοί άνθρωποι τους βλέπουν να θαυματουργούν και ακόμα μετά την κοίμησή τους. Ένα πρόσφατο που έγινε με τον πατέρα Παΐσιο,
αναφέρω άλλο ένα και να κλείσουμε, είναι ότι εμφανίστηκε σε κάποιους προσκυνητές επάνω στη σουρωτή εκεί που υπάρχει ο τάφος του, είχε πάει ένα πούλμαν. Όταν προσκύνησαν το πούλμαν και έφυγαν, μετά από ένα τέταρτο, και ενώ είχε κλείσει η πόρτα ή η εξώπορτα, και ήταν κατάλληλη ώρα, είχε βραδιάσει, πλησίασαν τρεις άνθρωποι, ένας πατέρας, ο θείος και ένα παιδί, να προσευχηθούν για το παιδί γιατί είχε κάποιο πρόβλημα. Ήθελαν να μπουν λοιπόν στον περίβολο να προσευχηθούν στον τάφο του πατέρα Παϊσίου. Πράγματι, χτύπησαν το κουδούνι, η πόρτα άνοιξε, μπήκανε μέσα, προσευχήθηκαν και εκείνη την ώρα που προσευχόντουσαν, πέρασε η ηγουμένη και τους λέει: «Μα γιατί μείνατε εδώ, το πούλμαν έχει φύγει εδώ και κάμποση ώρα. Πώς θα πάτε τώρα εσείς πίσω στην Αθήνα?» «Μα λέει, εμείς δεν είμαστε με το πούλμαν, δεν ήρθαμε από την Αθήνα.» «Λέει, πώς ήρθατε?» «Λέει, ήρθαμε μετά, φαίνεται, από το πούλμαν εμείς. Διότι χτυπήσαμε και ένας παππούλης, λέει, μας άνοιξε την πόρτα.» «Λέει, παππούλη δεν έχει εδώ το μοναστήρι αυτή τη στιγμή. Μήπως κάνετε κάποιο λάθος? Μήπως είστε με το πούλμαν και καρδικήσατε και τώρα μου λέτε αυτή τη δικαιολογία?» «Όχι», λέει η ηγουμένη, λέει, «αληθινά σου μιλάμε, ότι είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας άνοιξε και θεωρήσαμε φυσικό, γιατί κάποιος μας άνοιξε την πόρτα, δεν πολύ εξετάσαμε, ούτε τον ρωτήσαμε γιατί μας άνοιξε, μόνο χαιρετήσαμε, του φιλήσαμε το χέρι και κατόπιν, δίχως να πούμε πολλά λόγια, πήγαμε στον προορισμό μας, ενώ αυτός εξαφανίστηκε.» Και τότε κατάλαβε η ηγουμένη ότι πρόκειται περί θαύματος, δηλαδή ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε την πόρτα στους ανθρώπους αυτούς για να μπουν μέσα. Πολλά, μη σας απασχολώ με περισσότερα, διότι πολλά υπάρχουν τοπικά θαύματα που γίνονται σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είναι τα φυδάκια της Παναγίας στην Κεφαλονιά που εμφανίζονται στο ναό της Παναγίας την εορτή του 15 Αυγούστου. Αυτά εμφανίζονται από το πουθενά και χάνονται πάλι στο πουθενά. Μπορείτε να ρωτήσετε για αυτά τα θαύματα. Μερικές φορές δεν βγήκανε, τότε που έγινε ο σεισμός δεν είχαν βγει. Και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, νομίζω. Αλλά από τότε συνεχώς βγαίνουν, σχεδόν κάθε 15 Αύγουστο, να μην το πούμε και αυτό, αλλά μπορεί καμιά φορά να μην βγουν. Μια φορά σπανίως να μην βγουν. Συνήθως βγαίνουν το 15 Αύγουστο και τα έχουμε δει και στη τηλεόραση, βέβαια, τα φυδάκια της Παναγίας που λέγονται. Είναι μικρά φυδάκια, μισό μέτρο, 70 πόντους, και έχουν και ένα περίεργο σταυρό στο κεφάλι. Είναι ακακά ακίνδυνα, μπορούν να πάνε σε όλα τα σημεία του ναού, περιπλέκονται εκεί και τα πάνε και στα χέρια των ανθρώπων που είναι εξοικειωμένοι με αυτό το θεύμα. Και μπορεί κανείς να ρωτήσει γι' αυτό και να πάρει πληροφορίες από την Κεφαλονιά, από τον ναό της Παναγίας που βρίσκεται εκεί. Το θαύμα λοιπόν είναι ένα γεγονός που συμβαίνει στην Ορθοδοξία και τα μόνιμα θαύματα. Ένα άλλο μόνιμο θαύμα, και να κλείσουμε, είναι η Θεία Κοινωνία, η οποία μεταδίδεται στους πιστούς δίχως να μεταδίδεται ποτέ καμία ασθένεια. Γιατί να ξέρετε, να μην φοβάστε ποτέ την Αγία Κοινωνία, διότι δεν έχει ποτέ ένα περιστατικό που να αρρωστήσει κάποιος από την Αγία Κοινωνία, δεδομένου ότι και οι ίδιοι οι ιερείς καταλύουν το υπόλοιπο του ποτηρίου μετά από κάθε Θεία Κοινωνία, το πίνουν δηλαδή, δίχως ποτέ να έχουν αρρωστήσει. Αντιθέτως, είναι περισσότερο υγιείς οι ιερείς από εμάς τους λαϊκούς. Γι' αυτό να μην φοβάται κανείς να προστιάζει στο ποτήρι αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι το νοσογόνο μέσα στο ιερό ποτήριο, στην Αγία Κοινωνία. Πολλοί άνθρωποι θεραπεύονται από το ευχέλαιο, είναι γεγονός αυτό, τους αλείβει ο ιερέας με λάδι και διαβάζει τις ευχές και τα Ευαγγέλια, και γίνονται καλά. Επίσης, η μετουσίωση των θαύμων των θαυμάτων, λένε κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας, είναι η μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Και ένα άλλο θαύμα, είναι το θαύμα που γίνεται διαμέσου των Αγίων και της Θεοτόκου, ή μάλλον δεν είναι ένα θαύμα, είναι πολλά θαύματα που γίνονται και θα ασχοληθούμε και σε άλλη εκπομπή για αυτά. Και ο Κύριος μας είπε ότι θα συντελούνται θαύματα, θα κάνετε θαύματα, λέει, στους εκείνους που πιστεύουν, περισσότερα και από ό,τι έκανα εγώ, μεγαλύτερα και από ό,τι έκανα εγώ, όχι περισσότερα, μεγαλύτερα από ό,τι έκανα εγώ. Και πράγματι ο Πέτρος θεράπευσε με τη σκιά του, λέει, έναν ασθενή. Το γράφει το Ευαγγέλιο. Αυτά είχαμε για σήμερα. Να πούμε και για το θαβόριο φως, το οποίο κατευγάζει ορισμένους προσευχόμενους ανθρώπους. Νομίζω ότι είπαμε στην αρχή, λέγεται θαβόριο το φως αυτό.
Δεν μοιάζει με τα άλλα φώτα, ούτε του ηλίου, ούτε της σελήνης, ούτε τα τεχνικά φώτα. Έχει κάτι το ιδιαίτερο, το οποίο το βλέπουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται την επενέργεια αυτού του φωτός. Πολλές φορές το βλέπουν άλλοι ότι περικυκλώνονται κάποιοι άγιοι από ένα φως. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο, και με αυτό κλείνουμε, το φαινόμενο της εωρήσεως μερικών αγίων. Βλέπουμε αγίους οι οποίοι να εωρούνται και δεν το βλέπουν όλοι αυτό, πάνω από τη γη, έτσι να εωρούνται 1 μέτρο και 2 μέτρα και πολλές φορές περισσότερο, ή καμιά φορά 10 και 20 πόντους, την ώρα που λειτουργούν κάποιοι λειτουργοί του υψίστου, φαίνεται πως υπερυψώνονται από μία αόρατη δύναμη, έτσι. Αυτό μην σας κάνει εντύπωση, διότι και ο μάγος αυτός έκανε μια υπερύψωση, αλλά ήταν μέσω του σατανά βέβαια. Ενώ τα μιλάμε για μέσα στην Εκκλησία, είναι των Αγίων αυτή η υπερύψωση που υπάρχει, και πολλοί Άγιοι έχουν και την ικανότητα να διατρέχουν τεράστιες αποστάσεις μέσα σε ελάχιστα χρονικά όρια. Μιλάνε πολλοί για Αγίους οι οποίοι ενώ βρισκόταν στον Πειραιά ξαφνικά βρέθηκαν στην Αθήνα μέσα σε 5 λεπτά, που είναι αδύνατο ένα αυτοκίνητο από τον Πειραιά στην Αθήνα να έρθει μέσα σε 5 λεπτά. Θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά ή μισή ώρα ή μία ώρα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα θαύματα θεωρούνται μόνιμα και θαύματα των Αγίων, τα οποία υπάρχουν μόνο στην Ορθοδοξία. Εγώ συνέλεξα 10 από αυτά τα μεγάλα θαύματα και σας παρουσίασα, αγαπητοί φίλοι, αλλά υπάρχουν άπειρα θαύματα τα οποία συμβαίνουν και πολλοί από εσάς θα έχετε και προσωπικές εμπειρίες. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Να είστε καλά, χαίρετε. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε καλά. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Χαίρετε.